Με ενημερώνω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή σύνδεση και με τα γραφεία του κυρίου Γερουλάνου. Βλέπουμε ήδη τη Μέρη Σκανδάλη και την Μαρία Τσιλινίκου. Καλημέρα πρώτα σε σένα, Μαρία Τσιλινίκου, στα γραφεία του κυρίου Γερουλάνου. Είναι εκεί ο κύριος Γερουλάνος ή όχι? Δεν έχει έρθει ακόμη. Αυτή τη στιγμή περιοδεύει στα εκλογικά κέντρα. Πρώτα επισκέφθηκε το Περιστέρι, μετά το Εγάλεο και κατευθύνεται προς Χαϊδάρι, ενώ θα πάει και στο εκλογικό κέντρο της Καλλιθέας. Εδώ βρίσκονται ήδη στελέχη του κόμματος και συνεργάτες του, οι οποίοι μας αναφέρουν ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι σχετικά με τα αποτελέσματα, αλλά και είναι ικανοποιημένοι, Φέη, με το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη προσέλευση στις κάλπες και νέες εγγραφές. Αυτό τους δίνει, λέει, όπως υποστηρίζουν, μια αισιοδοξία για την επόμενη μέρα του Πασόκ και τονίζουν ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια νέα ηγεσία, ενωτική, και μάλιστα το υπογραμμίζουν αυτό, και μια ηγεσία που θα έχει σχέδιο που πείθει. Τώρα προσέξτε τι έγινε. Θα πάω και στην Μέρη Σκανδάλη. Κάνω κάτι που ήμουν σίγουρη ότι θα πάθω. Καλημερίζω όλο τον κόσμο στις 8 το βράδυ. Συνήθεια 12 χρόνια, κύριε Φλέσσα, δεν κόβεται. Λέτε ότι εγώ σας διόρθωσα, αλλά σε αυτό δεν σας διόρθωσα. Όλη μέρα καλημέρα. Όλη μέρα καλημέρα. Είναι η συνήθεια μεγάλο πράγμα. Τώρα καλά, μα πάρει καλή παράταση. Καλημέρα. Καλημέρα, λες να πούμε το ξημέρωμα. Γραφεία Κατρίνη με καλησπέρα, Μέρη Σκανδάλη.